όλα αυτά τα επεισόδια τα οποία βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα να εκτυλίσσονται και τις καταστροφές σε σπίτια, αυτοκίνητα, μαγαζιά, περιουσίες ανθρώπων αφορούν τελικά εργαζόμενους και φορολογούμενους οι οποίοι πληρώνουν πολλά χρήματα κάθε χρόνο για τα επιδόματα που εισπράττει αυτή η κοινωνική ομάδα που λέγεται Ρωμά. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε πράγματα που συμβαίνουν και είναι παραβατικές συμπεριφορές με τους καταβλισμούς, πράγματα που έχουν να κάνουν με βιασμούς ανηλίκων, με εμπορία. Αφήστε με, κυρία Αναστασοπούλου, λίγο θα μας πείτε, δεν έχουμε χρόνο άλλο. Βλέπουμε περιπτώσεις που οι γονείς πουλάνε τα παιδιά τους για να παντρευτούν με άλλη οικογένεια σε ηλικίες 13, 14, 15. Άρα τι λέτε, ότι βλέπουμε παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Τι... Βλέπουμε πυροβολισμούς, βλέπουμε κλοπές, βλέπουμε ληστείες, βλέπουμε ανάγκη συμμορίες. Είναι το ίδιο καλάθι, είναι παραβατική εδώ, λοιπόν, όλη η Ρωμά. Λοιπόν, κυρία Ράντου, είναι Ρωμά, είναι παραβατικό. Εδώ λοιπόν, κυρία Ράντου, όλη αυτή η αναταραχή η οποία έχει εκτυλιχθεί πάρα πολύ εύκολα από συγκεκριμένες ομάδες Ρωμά είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή να τελειώνουμε με το Άβατο.